Γεια σας. Σήμερα λοιπόν έχουμε ζαμπεταρίσματα. Ζαμπεταρίσματα νούμερο 1, γιατί θα ακολουθήσει και το νούμερο 2. Ένα χαρακτηριστικό στο παίξιμο του Γιώργου Ζαμπέτα είναι οι τρίλιες. Σαν τρίλιες θα μπορούσαμε να ορίσουμε την γρήγορη αλληλοδιαδοχή 4 μουσικών φθόγκων. Εμείς θα φτιάξουμε μια μικρή μελωδική άσκηση σήμερα για να μπορέσουμε να εξασκηθούμε πάνω στις τρίλιες, η οποία είναι η εξής. Πάμε λοιπόν. Ξανά. Για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέχουμε για να μας βγουν καθαρά οι τρίλιες. Η πρώτη μας τετράδα είναι μη, φα δίεση, μη, ρε δίεση, δηλαδή δεύτερο, τέταρτο, δεύτερο και πάλι πρώτο δάχτυλο. Το πρώτο λοιπόν που θα προσέχουμε είναι όλα τα δάχτυλα να είναι επάνω στην ταστιέρα. Μην σηκώνονται τα δάχτυλα την ώρα που παίζουμε αυτή την τετράδα. Τα έχω πάνω στην ταστιέρα και ένα-ένα δάχτυλο το σηκώνω για να ακουστεί η επόμενη νότα. Το δεξί χέρι τώρα. Το δεξί χέρι παίζει διπλοπενιά και καταλήγουμε στην τελευταία νότα με άρση, αλλά τονισμένη, δυνατά. Η πένα μας. Προσέξτε την πένα. Δεν κάνω μεγάλες διπλοπενιές, δεν πρέπει το χέρι μου να κινείται σαν γυαλό καθαριστήρας. Πάρα πολύ μικρές, κοντές κινήσεις. Η πένα θα εφάπτεται επάνω στις χορδές. Η πρώτη μας λοιπόν τετράδα είναι μη, φα δίεση, μη, ρε δίεση. Η δεύτερη τετράδα, ντο, ρε, ντο, σι, φυσικές. Η τρίτη τετράδα, σι, ντο, σι, λα. Σολ, λα, σολ, φα δίεση. Παίζω ξανά αργά. Προσπαθήστε να ξεκινήσετε να παίζετε τις τρίλιες πολύ αργά και καθαρά. Δηλαδή σε αυτή την ταχύτητα. Εδώ. Και σιγά σιγά να επιταχύνετε. Οι τρίλες λοιπόν είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στολίδια στο παίξιμο του Γιώργου Ζαμπέτα. Εύχομαι καλή προσπάθεια και τα λέμε στα ζαμπεταρίσματα πάλι νούμερο 2. Καλή συνέχεια.